Υπέροχο γιουβέτσι. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά. 1200 γραμμάρια μοσχάρι κομμένο σε μερίδες, κατά προτίμηση ελιά ή σπάλα, 500 γραμμάρια κρυθαράκι χοντρό, 2 κούπες, μισό φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 καρότο, 1 πιπεριά, 2-3 κλώναρια μαϊντανό, 1 κουταλιά σούπα στο ματοπελτέ, μισό κρασοπότηρο κόκκινο ξηρό κρασί, 2 συσκευασίες ντοματάκια ολόκληρα αποπλωμένα, η τριμμένη ντομάτα, 1 πρέζα ζάχαρη, 1 δαπνόφυλλο, αλάτι, πιπέρι κόκκινο και μαύρο, κεφαλοτήρι τριμμένο προαιρετικά, 6 κούπες νερό. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και ροδίστε γύρω-γύρω τις μερίδες κρέατος περίπου 3 έως 4 λεπτά από κάθε πλευρά. Αφού ροδίσει το κρέας, σβήστε με το κρασί. Αφήστε να εξατμιστεί το ινόπνευμα, προσθέστε το κρεμμύδι κομμένο σε φέτες, τη ζάχαρη, το καρότο τριμμένο, την πιπεριά ψιλοκομμένη, τις σκελίδες του σκόρδου ολόκληρες και αφήστε να αχνιστούν τα υλικά ανακατεύοντας που και που. Προσθέστε τον πελτέ και τρίψτε τον στη βάση της κατσαρόλας να ψηθεί για 1 λεπτό. Συνεχίστε με τα πιπέρια, τις τριμμένες ντομάτες, το μαϊντανό και ανακατέψτε. Μετά από 2 λεπτά ρίξτε τις 6 κούπες νερό ζεστό, τη δάφνη, το μπαχάρι και το αλάτι. Σκεπάστε και αφήστε να σιγοβράσει το κρέας μέχρι να μαλακώσει. Ανάψτε το φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς και βάλτε το ταψί άδειο στο φούρνο να ζεσταθεί. Αυτό βοηθάει στο να αρχίσει αμέσως ο βρασμός και να μην καθίσει το κρυθαράκι. Βγάλτε το κρέας από την κατσαρόλα και σουρώστε το ζωμό σε ψηλή σίτα. Βάλτε το κρέας στο ζεστό ταψί και αφού ρίξτε πρώτα το κρυθαράκι, μετρήστε 6 κούπες από το ζωμό και προσθέστε το ανακατεύοντας. Αν έχει εξατμιστεί ο ζωμός κατά το βρασμό, προσθέστε βραστό νερό όσο χρειαστεί. Βάλτε το ταψί στο φούρνο στην κάτω σχάρα και αφήστε να σιγοβράσει για 30 έως 35 λεπτά. Ενδιάμεσα ανακατέψτε 1-2 φορές. Στα 35 λεπτά βγάλτε το γιουβέτσι. Αφήστε να σταθεί για 10 λεπτά στον μπάνκο της κουζίνας για να τραβήξει το ζυμαρικό όση σάλτσα χρειάζεται. Σερβίρετε το πάντα ζεστό και για περισσότερη νοστιμιά, πασπαλισμένο, με κεφαλοτήρι. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.